Επίβλεψον μεγαλό δωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάληψον εφημάς, ώστε τα δώρα τα αυτά ευτερεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, τα σουρανίους δωρεά σου την ψή λυπήκα με το ζώο του Θεού στους αιώνας. Ευλόγης όλου τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυναν να αγαθεί στην ζωή ημών, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία μου θείου σου εντολών, ότι ούτε πάρει το μόνο ζήστε άνθρωπος, πρεσβείες της Παναγράντου σου Μητρός, του ενεργής Πέτρος ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάσει εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράμμου και Παναμού Μαγείας Αυτού Μητρός, της και καλωμένης διάκρισης, θεία δυνάμει του τιμίου της ζωπιούς του αδρού προστασίας του τιμίου ρεκορανίου δυνάμου του σωμάτων. Οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Παντρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, γενδόξου πανεφήμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρο και Παύλου, του Σύγκριου Θεοφόρου Πατέρων, ημών Δανίλη του Ιτσιωτίου, του Ενεργής Πατρός Σιμών, Βασιλείου και Επισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας, ο Ρωτοφάκος του Μεγάλου, του Σιμπατρός Σιμών Ιγνατίου του Θεοφόρου και Δημητρίου του Χιοπολίτου, όν την πνίμη επιτελούμενη και πάντως των Αγίων Ελίσκης, ως εϊμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κύριε Υπουργέ, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη των καπί της ενορίας αυτής, έτσι πολλά και ευλογημένα ευχόμεθα για τη νέα αυτή χρονιά. Να είστε υγιείς, δυνατοί, να σας έχουμε κοντά μας και να σας καμαρώνουμε. Επιτρέψατε μου, γιατί την ώρα αυτή κάνουμε το κατοικητικό σχολείο στην Εκκλησία και είπαμε με τα παιδιά να έρθουμε να σας ευχηθούμε τα χρόνια πολλά και να σας τραγουδήσουμε ένα μικρό τραγούδι, 5 στίχους, έτσι για το καλό. Μιλό μου κόκκινο, ρόιδο παμένο, γυάλιο μου κόκκινο, ρόιδο παμένο, γυάλι με μαράνες, το πικραμένο, γιατί με μαράνες, το πικραμένο.
Καλημέρα σε όλους. Και καλή χρονιά να έχουμε. Καλή φορά. Μέρος του καπίου, θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους που ήρθατε σήμερα εδώ κοντά μας, να ευχαριστήσουμε τον υπουργό μας, τον Κώστα του Σκρέκα, να ευχαριστήσουμε τον εκπρόσωπο του Δήμου, τον κύριο Γεωργίου, την κυρία Βανακάρα και δεν ξέρω αν ξέχασε κάποιον άλλον. Παρακαλώ τον υπουργό να μας πει δύο λόγια. Να ευχηθώ πολύ σύντομα καλή χρονιά, καλή και ευλογημένη χρονιά, με υγεία σε όλους και δημιουργικότητα. Νομίζω ότι η πιο ελπιδοφόρα και πιο χαρούμενη νότα της ημέρας ήταν τα γλυκά παιδάκια τα οποία τραγούδησαν αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι και νομίζω ότι εκεί πρέπει να... αυτή είναι η ελπίδα μας και αυτά πρέπει να στηρίξουμε από εδώ και πέρα γιατί θα έχουμε δύσκολα χρόνια μπροστά, χρόνια γεμάτα προκλήσεις. Βέβαια, εσείς έχετε περάσει ακόμα δυσκολότερα. Ξεκινήσατε από πολύ πολύ χαμηλά, πάνω στη δική σας πλάτη, πάνω στη δική σας δουλειά, πάνω στις δικές σας προσπάθειες. Χτίστηκε η Ελλάδα, αυτό που έχουμε σήμερα. Και οφείλουμε να στηρίξουμε και εμείς ως πολιτεία εσάς. Βεβαίως, δεδομένων των συνθηκών, εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι έχει σταματήσει επιτέλους αυτή η κατηφόρα που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Σταθεροποιήθηκαν αυτά, περάσαμε μια δύσκολη δεκαετία, μια δύσκολη δωδεκαετία θα έλεγα. Τώρα τα πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί και χρόνο με τον χρόνο είμαι βέβαιος ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα. Και το θέμα είναι να πηγαίνουν καλύτερα αλλά με σταθερές βάσεις για να μην ξαναζήσουμε τα χρόνια αυτά τα οποία ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Ευχαριστώ τον πρόεδρο και που θα του πω ένα μπράβο που διοργανώνει αυτή την εκδήλωση μετά από δύο χρόνια. Ναι, και τον πρόεδρο. Θεσμικά πρόεδρε, εσάς. Μια κυρία μου είπε ότι να πω γιατί τι γίνεται με το ΚΑΠΗ Φαρκανόρος. Σε συνεργασία λοιπόν με τον πρόεδρο θέλουμε να λειτουργήσουμε το ΚΑΠΗ και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση έτσι όπως το ΚΑΠΗ πρέπει να λειτουργεί. Έτσι. Και χαίρο με όλες τις, με όλα αυτά που προβλέπονται, με γιατρό, με αίθουσα, τόσα. Απλά ψάχνουμε να βρούμε τον χώρο που θα στεγαστεί. Και να είστε βέβαιοι ότι αυτό είναι που το κάνουμε εντός έτους. Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά. Καλή και προηγουμένη χρονιά. Με υγεία. Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ για την ωραία πρωτοβουλία που παίρνουν συνέχεια, αν και είναι μόνοι τους και διοργανώνουν οι εκδρομές και ό,τι άλλο κάνουν για το ΚΑΠΗ. Εάν εμείς αυτοδιοικητικοί έχουμε στο μυαλό μας τη φράση που λέει εκεί που είσαι Δήμουλα και εδώ που είμαι θα έρθεις, θα είμαστε δίπλα τους και κοντά και πρέπει να είμαστε. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι δίπλα στην τρίτη ηλικία, να τους βοηθάμε για να ζήσουν τα υπόλοιπα χρόνια της ηλικίας τους καλά. Χρόνια πολλά σε... Νομίζω ότι χρειάστηκε όλος αυτός ο κόσμος στις τρίτες ηλικίες δομές για να μπορούν να αξιοποιούν όμορφα και δημιουργικά και δυναμικά όσα επιθυμούν και θέλουν σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε την κυρία Βανακάρα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Όμιλο Υφαντή με τον εκπρόσωπό του και διευθυντή του κ. Κουκκινίνια να κάνει το κεντρισμό. Μας πείτε. Το είπε ο αντιδήμαρχος. Θα ανοίξει. Το είπε ο αντιδήμαρχος. Εμείς δεν... Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά, υγεία. Είστε, εγώ θα πω, είστε μια τρυφερή ηλικία. Είστε μια ηλικία που θέλετε στοργή. Πραγματικά. Έχει δίκιο αυτό που λέει ο κύριος. Το ΚΑΠΗ θα ανοίξει. Ναι κύριε, θα ανοίξει. Αυτή η εταιρεία Εφαντής δεν παίρνει τα κέρδη και τα πάει αλλού. Τα μοιράζει και εδώ, στην περιοχή μας. Μας το ΚΑΠΗ, μας το Δημοτικό Σχολείο Γρυζάνου, μας την εκδήλωση γυναικών Φαρκαδόνα,
παντού. Είμαστε και θα είμαστε σε όλα παρόντες. Θα βοηθάμε εκεί που μπορούμε. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο του ΙΦΑΝΤΙ γιατί μας έκανε μια επιδρομή και ήμασταν προχωρημένοι να τον ευχαριστήσουμε και δημόσια. Ευχαριστούμε πολύ.